ο κύριος Παυλής σήμερα τοποθετήθηκε λέγοντας ότι πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να κρίνει αν πρέπει να έρθουν ελεγκτές δημόσιας διοίκησης στο Δήμο για τον έλεγχο των πρώην Δήμων και να μην περιμένουν να έρθουν από μόνοι τους. Χαρακτηριστικά λέγοντας ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Τη στιγμή για την οποία, όπως γνωρίζετε, στο Δήμο Τρίπολης αυτή τη στιγμή υπάρχει έλεγχος για τις εκδηλώσεις του Πάσχα με αναφορές που έγιναν σε τηλεοπτικές εκπομπές. Καλοδεχούμενος ο έλεγχος, τα στοιχεία τα πήραν και θα βγάλουν το πόρισμά τους. Αναφέρθηκε επίσης ότι ενδιαφέρεται να μην αιωρούνται σκιές επί ανθρώπων που υπηρέτησαν επί χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως από την άλλη πλευρά δεν τον είδα να πάρει θέση γιατί δημιουργήθηκαν, δεν ξέρω με τίνος, την πρωτοβουλία και τα θέματα που δημιουργήθηκαν σκιές σε μια δημοτική αρχή που ακόμα προσπαθεί να διαχειριστεί κάποια πράγματα χωρίς να έχει τη βοήθεια, τη θεσμική θα έλεγα σε πρώτη φάση, από αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των νόμων και των θεσμών. Και θα παρακαλούσα να προσέχει, να μου επιτρέψει τις εκφράσεις του, όταν λέει για ανάρμοστο, είναι ανάρμοστο ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος να κάνει συνεχείς δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να καταγγέλει τον υπουργό κύριο Ρακούση, ο οποίος υπουργός ελαφρά την καρδία θα έλεγα. Για αδράνεια και να πηγεί ότι θα φτάσει μέχρι τον Άρη Πάγο εάν δεν έρθουν ελεγκτές για το σχετικό έλεγχο. Ο ίδιος υπουργός έστειλε τους ελεγκτές με αναφορές σε κάποια κανάλια, θα έλεγε έτσι, και παρασιτικά κανάλια των Αθηνών. Και καλά έκανε. Έτσι. Να καταλήγουμε. Γνωρίζουμε ότι πώς λειτουργούσαν οι προηγούμενοι Δήμοι. Ο κ. Ζερφάκης έβαλε κάποια θέματα και πολύ συμφωνώ. Δεν υπήρχε προληπτικός έλεγχος. Παρά μόνο κατασταλτικός έλεγχος. Όμως από την άλλη, θα μπορούσα να πω και εγώ ότι όλοι οι σχεδόν ήδη περιέκοψαν τα έξοδα των κίνησης των προέδρων των τοπικών συμβουλίων όταν έβγαλε μια απόφαση το ελεγκτικό συνέδριο, έτσι, και υπέθεταν ότι αυτό θα το βρουν μπροστά στον κατασταλτικό έλεγχο. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο, απλώς θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει κάποιος έλεγχος. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι να μιλάμε για διαφάνεια παντού και τέρμα στους φαρισαϊσμούς. Νομίζω τουλάχιστον οι εκφράσεις δεν αντιπροσωπεύουν αυτό που θέλει να κάνει η Δημοτική Αρχή. Και καταλήγω σε συγκεκριμένη πρόταση. Επειδή καθημερινά σε επαφή με πολίτες, προμηθευτές, εργολάβους, το γνωρίζετε, όποιοι έχετε κάνει και δήμαρχοι, ότι γίνεται ειδικά σε μια αλλαγή, και σε μια αλλαγή μεγάλη, θα έλεγα ίσως μεγαλύτερη θεσμική αλλαγή που έχει γίνει από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους, θα προτείνω συγκεκριμένα. Έλεγχο όλων των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δημοτικών Συμβουλίων, των πρώην Δημοτικών Συμβουλίων και Δημαρχιακών Επιτροπών, με οικονομικό περιεχόμενο, που δεν έχουν έγκριση νομιμότητας από την κρατική περιφέρεια, είναι αποκεντρωμένη η διοίκηση, με προτεραιότητα της απευθείας αναθέσης έργων χωρίς τεχνική μελέτη. Για να πω και κάτι εδώ, άλλο το 12.220 κύριε Ταλούμη, γιατί μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα, τόσα μετά, τόσα πλακάκια, τόσα τετραγωνικά άσφαντος και τόσα τετραγωνικά αμοχάλικα. Και άλλο τα 6.900 τα οποία γίνονται μια συνοπτική τεχνική περιγραφή και τα παραλαμβάνουν κάποιοι σύμβουλοι. Γιατί το 6.900 ήταν ένα εργαλείο το οποίο μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν, αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, παρόλο που η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί την εξαίρεση στην κατασκευή των δημοσίων ωραίων, σε κάποιες περιπτώσεις είχε γίνει κανόνες. Σας ευχαριστώ.